και εμείς τώρα καλημερίζουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή ακρόαση τον έχουμε, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Δυραχείου. Από την Ελλάδα, καλημέρα σας, κύριε Μπελέρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πορουσάλτη, καλημέρα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μαζί με τον γιο σας τον Πέτρο και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Μπελέρη, για άλλη μία φορά η αίτησή σας θα συζητηθεί στο ειδικό δικαστήριο. Η αίτηση την οποία υποβάλλετε στην διοίκηση της Αλβανίας προκειμένου να ορκιστείτε δήμαρχος. Ορίστε παρακαλώ. Πράγματι, 4 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί θα εξεταστεί επιτέλους μετά από 6 μήνες όλες οι εργίες, η αίτησή μου, αν θα ορκιστώ ή όχι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι όταν κάποιος δεν έχει δικαστεί τελεσίδικα, πρέπει να ορκιστεί. Δυστυχώς αυτή η απλή λογική, το αλβανικό πολιτικό σύστημα, το αλβανική κυβέρνηση, μου στερεί το δικαίωμα να ορκιστώ και να εκφράσει ελεύθερα η βούληση του χειμωριώτικου λαού. Όπως θα έχετε παρακολουθήσει ήδη, δεν υπάρχει μόνο αυτή η αδικία που γίνεται. Απλώς πρέπει να ξέρω ότι είμαι ο μοναδικός από 34 άλλες περιπτώσεις, ο οποίος είμαι προφυλακισμένο, μεταξύ αυτών και δύο δημάρχοι, οι οποίοι έχουν πιαστεί με βίντεο και υπάρχουν στοιχεία κράτατα. Αυτοί είναι ήδη στο γραφείο τους και ασκούνται τα καθήκοντά τους, εγώ είμαι στη φυλακή. Δηλαδή, άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ισονομία. Ισονομία. Δεν υπάρχει σε ίδιες περιπτώσεις ισονομία στην Αλβανία, δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε αυτό. Ναι. Για το ίδιο αδίκημα. Εγώ είμαι προφυλακισμένος, άλλοι δύο δημάρχοι είναι στα καθήκοντά τους. Μάλιστα. Άλλοι δύο δήμαρχοι αποδειδειγμένα έχουν χρηματιστεί, λέτε. Υπάρχουν βίντεο και υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν χρηματιστεί, ενώ δεν υπάρχει ούτε βίντεο ούτε μαρτυρία. Ναι. Υπάρχει ένας μάρτυρας. Αυτός ο οποίος καταθέτει λοιπόν για σας, μάλιστα. Ο μάρτυρας ο οποίος καταθέτει, ο ένας και μοναδικός μάρτυρας της επιβολής, παραδέχτηκε σε ακροατήριο ότι χρηματίστηκε από την αστυνομία τα μυστικά κονδύλια. Και ο διευθυντής του τμήματος Χιμάρας έχει πάρει προαγωγή 2 βαθμούς ως επιβράβευση για αυτό το κατόρθωμα. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που με κατηγορούν ήδη έχουν εξαγοραστεί. Ο ένας με τη θέση του και ο άλλος με χρήματα. Και να φανταστείτε ότι τα χρήματα που έχει πάρει είναι 7.000 ευρώ, ενώ η υποτιθέμενη διαφθορά μου είναι 360 ευρώ. Ναι. Και δώστε μας λίγο κάποια στοιχεία και αυτό το βίντεο. Υπάρχει ένα βίντεο την ώρα που σας συλλαμβάνουν εκεί στο εστιατόριο καφετέρια στη Χιμάρα, στην παραλία. Εκεί λοιπόν δεν διαπιστώνετε ότι εσείς έχετε χαρτονομίσματα πάνω σας. Συλλαμβάνομαι την παρουσία του δικηγόρου μου και ενός ξαδέρφου μου που είχαμε τελειώσει το φαγητό από ένα εστιατόριο. Δεν έχω πάνω μου ούτε χρήματα, ούτε λίστα με ονόματα ψηφοφόρων, ούτε κάτι που να με εμπλέκει, που μπορεί να υπάρχει και υπόνοια της αυτοφόρου σύλληψης. Όλο αυτό το πράγμα βαστίζεται αυτόφορο. Με συλλαμβάνουν πάνω στην αγώνα και έχουν ακολουθήσει αυτά που ήδη όλοι ξέρουμε. Αυτά εσείς τα καταθέτετε στο... Ναι, με συγχωρείτε, παρακαλώ, ολοκληρώστε την πρότασή σας, συγγνώμη. Και όλη αυτή η διαδικασία το να συντρώγω με συγγενείς και φίλους μου θεωρήθηκε από την ανεξάρτητη καινούργια αλβανική δικαιοσύνη σύλληψη αυτοφόρο. Μετά από υπόδειξη βέβαια του Αλβανού Πρωθυπουργού. Ναι. Τώρα, όταν λέτε, για να μπορεί να καταλάβει και το ακροατήριο στην Ελλάδα, η καινούργια αλβανική δικαιοσύνη, αυτό είναι ένα ειδικό δικαστήριο που συναισθήθη κατόπιν πιέσεως του διεθνούς παράγοντα προκειμένου να αντιμετωπιστεί διαφθορά στην Αλβανία. Σωστά? Ασφαλώς, ναι. Έτσι είναι, έχει γίνει μια τεράστια μεταρρύθμιση, όπου έχει γίνει ένα βέτημα, ένα έλεγχος όλων των δικαστών και των εισαγγελίων που τίθεν στο σύστημα, αλλά η καινούργια δικαιοσύνη είναι οι παλιοί. Κάποιοι από αυτούς πέρασαν. Η αρεστία από ό,τι φαίνεται στην κυβέρνηση. Όλοι οι αντιπολίτες εδώ και δειλά-δειλά και ο διεθνής παράγοντας έχουν ξεκινήσει να λένε ότι η καινούργια δικαιοσύνη δυστυχώς είναι χειρότερη από την παλιά. Είναι πιο ελεγχόμενη. Ναι. Βέβαια όμως υπάρχει το ξύμορο ότι ο διεθνής παράγοντας, Ευρωπαϊκός, αλλά κυρίως οι Αμερικάνοι, επειδή την μεταρρύθμιση θεωρούν τέκνο δικό τους, αρνούνται
αρνούνται να αποδεχτούν την αποτυχία αυτού του συστήματος. Ναι. Όπου όμως παρά το καινούργιο λοιπόν σύστημα, όπως λέτε εσείς, σε αυτό που οργανώθηκε τον τελευταίο καιρό, το κράτος δικαίου όμως δεν λειτουργεί. Το κράτος δικαίου σίγουρα δεν λειτουργεί, δεν είναι μόνο η περίπτωση μου. Πρέπει να μάθει οι ακροατές σας ότι εδώ η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στη Βουλή. Υπάρχει μία δίωξη, ένα κυνήγι μαγισσών από πλευρά τη κυβέρνηση. Είναι μία δικαιοσύνη με σκηνοθεσία. Υπάρχει όποιος δεν είναι αρεστός, όποιος δημιουργεί πρόβλημα, τα στον κύριο Ράμα, είναι διοκόμενος ανά πάσα στιγμή. Οι διαδικασίες δεν έχουν να κάνουν καθόλου με κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει, για τα ίδια δικήματα υπάρχουν δύο στάσεις, δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm. Δεν υπάρχει ισονομία. Δεν ναι. υπάρχει. Και όταν, αυτό είναι όταν παρουσιάζετε αυτά τα στοιχεία στο ειδικό δικαστήριο, προκειμένου να ζητήσετε εσείς με την αίτησή σας την ορκομοσία σας ως εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Και μάλιστα η σύλληψή σας, όπως έλεγε χθες ο κύριος Παπασταύρο, χθες το πρωί, γιατί για σας μιλούσαμε αρκετή ώρα, κύριε Μπελέρη, έγινε δύο μέρες αφού κρατηθήκατε στις φυλακές μετά τη σύλληψή σας, στις φυλακές Τυραχείου. Τα στοιχεία τα οποία, για τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζετε εσείς, η απάντηση, η άλλη πλευρά, το ανώτατο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο, τι ακριβώς απαντά? Κοιτάξτε, υπάρχει μία μέχρι στιγμής πρώτη φορά που το δικαστήριο θα τελειώσει. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ, ένα μπαλάκι το οποίο έχει την αρμοδιότητα. Καταθέσαμε την αίτηση στη διεύθυνση φυλακών που κρατούμε. Αυτοί λένε εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, θα πάμε στην εισαγγελία. Πήγαμε στην εισαγγελία της δικηγορικού δικαστηρίου. Ο ένα λέει εγώ δεν είμαι αρμόδιος, θα πάτε στην εισαγγελία διεραχή που κρατήστε. Πήγαμε στην εισαγγελία, λέει αυτός εγώ δεν είμαι αρμόδιος, μας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο επιτέλους αποφάσισε πριν 10 μέρες ότι η αρμόδια είναι η ειδική εισαγγελία. Όπου την Τετάρτη με την Δευτέρα 4 του μήνα θα βγάλει μια απόφαση. Ήδη όμως αυτή η απόφαση βγήκε προχθές ο Αλβανός Πρωθυπουργός, δεν την προκαταλάβει. Διότι ο νόμος μας δεν το επιτρέπει. Που είναι μεγάλο ψέμα. Ναι. Ο νόμος δεν έχει προβλεφθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί στο νόμο άδεια για ορκομοσία δημάρχου. Αλλά δίδεται άδεια για γάμο να πάει κάποιος να εξεταστεί είτε για δίπλωμα οδήγηση είτε στο πανεπιστήμιο είτε στα αγγλικά. Δίνεται άδεια σε περίπτωση όπως είπα γάμου κηδείας, δεν έχει προβλεφθεί για ορκομοσία δημάρχου από τον νόμο, αλλά δεν αποχωρεύεται κιόλας από τον νόμο. Δηλαδή ο κανόνας του δικαίου είναι ότι ό,τι δεν αποχωρεύεται τον νόμο ισχύει. Να φανταστείτε ότι έχουν δώσει άδεια, υπάρχει εδώ όπως υπήρχε στην Ελλάδα παλιά ένα τηλεδικείο ακόμα, μια εκπομπή τηλεδική, και δίνουν άδεια και πάνε κρατούμενοι τελεσίδικα καταδικασμένοι και κάνουν τη δίκη στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή. Ούτε αυτό το προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό σε επιμένω στην ισονομία. Ναι. Τώρα, αυτή η συμπεριφορά, όπως βλέπω ότι βγαίνει διεθνώς και κυρίως σε πρώτο σκέλος σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρεί, τουλάχιστον κάποια κυρίαρχα κράτη στην Ευρώπη, θεωρούν ότι η διαφορά αυτή και η φυλάκησή σας, η προφυλάκησή σας κύριε Μπελέρη, είναι ένα διμερές ζήτημα μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδος. Αντιθέτως η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του κράτους δικαίου είναι βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Αν η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμενη το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Κεκτημένο, ή θα μπει όπως αυτή θέλει. Πολλά κράτη κυρίαρχα, όπως λέτε, έχουν δικά τους συμφέροντα στην Αλβανία. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, από ό,τι φαίνεται, η λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο κ. Ράμα, εδώ και 10 χρόνια, φροντίζει να κάνει τα χατήρια στις μεγάλες χώρες, αγνοώντας για τον δημοκρατία μέσα στη χώρα του. Ήδη έκανε μια συμφωνία με την Ιταλία για να φιλοξενήσει μετανάστες. Αυτό καλά άρεσε στους Γερμανούς, οι οποίοι, μα και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια αποθήκη ψυχών στην Αλβανία. Πριν 10 χρόνια, στις αρχές
στις θητείες τους. Είχε κάνει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς να δεχτεί χημικά απόβλητα. Άρα είναι ένας, μπορεί να λέγαμε, ένας κυβερνήτης ο οποίος έχει αφαιθεί από τους ξένους με την έννοια ότι είναι ο πιο καλός να διαλύσει την αντιπολίτευση, να έχει παραβάλει 3 εκατομμύρια Αλβανούς και σήμερα στη χώρα βρίσκονται 2. Υπάρχει δύο με την έννοια ότι έχουν μεταναστεύσει, αυτό εννοείται κύριε Μπελέρη, έτσι. Συγγνώμη. Λέω ότι όταν ανέλαβε την εξουσία ο κύριος Ράμα, ο πληθυσμός Αλβανίας ήταν 3 εκατομμύρια κάτι, σήμερα είναι 2, έχουν μεταναστεύσει από το 1 εκατομμύριο, έχει φύγει από τη χώρα. Έχει μεταναστεύσει, αυτό εννοείται. 1 εκατομμύριο από το 2013 μέχρι σήμερα λείπουν από τη χώρα, 1 εκατομμύριο κατά τις μετροπαθείς εκτιμήσεις. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζω ότι είναι παραπάνω, ότι δεν είναι καν 2 σήμερα εδώ στη χώρα. Και όλο αυτό. Όλο αυτό έχει γίνει επί κυβερνήσεων του κ. Ράμα, ο οποίος θεωρείται φιλοευρωπαίος και σύγχρονος. Απλώς σας είπα και μόνο επειδή τους κάνει τα χατήρια. Δυστυχώς είχε και επί χρόνια, είχε τη στήριξη και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, ως μεταρρυθμιστής και ως άνθρωπος που στέλνει όλα τα προβλήματά μας. Και στη συμπεριφορά του σήμερα νομίζω να έχει να κάνει με το πώς τον αντιμετωπίζαμε ως Έλληνες, ως ελληνισμός τόσα χρόνια. Ήταν χαϊδεμένος όχι των Ευρωπαίων, των Ευρωπαίων παραμένει ακόμα να είναι το χαϊδεμένο παιδί, αλλά ήταν και από πολλές ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτή η απροκάλυπτη παρέμβαση σχολιάζεται στη χώρα σας, στην Αλβανία. Είναι παρήγορο και αισιόδοξο ότι όλοι οι εγκριτονομικοί από την πρώτη στιγμή και οι σοβαροί άνθρωποι τάσσονται υπέρ της, ακόμα και της τάσης της Ελλάδας. Σήμερα έχει αρκετά δημοσίευματα στα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από έγκριους νομικούς καθηγητές, οι οποίοι λένε ότι ευτυχώς που υπάρχει η Ελλάδα για να φτιάξει ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό τους οικονομικό σύστημα. Πράγματι, οι άνθρωποι που στηρίζουν σε επίπεδο κοινής γνώμης τον κύριο Ράμο είναι πάρα πολύ λίγοι και είναι οι κατευθυνόμενοι. Αυτό μπορεί να σας το πω με βεβαιότητα. Δυστυχώς, όπως όλα τα αυτοκρατηριωτικά καθεστώτα, ελέγχει εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί και χαλιναγωγεί την κοινή γνώμη, αλλά ο σοβαρός νομικός κόσμος, οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και θέλουν πράγματι μια Αλβανία που είναι γεωγραφικά στο κέντρο της Ευρώπης να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βοηθήσει όχι μόνο εμένα την περίπτωση, αλλά και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ναι. Τώρα, εσείς θέλετε, το βασικό είναι να ορκιστείτε δήμαρχος, διότι είστε εκλεγμένος δήμαρχος. Στη θέση σας βρίσκεται ακόμη ο ιτηθής δήμαρχος Χιμάρας, και αυτό είναι ένα από τα οξύμορα στην ιστορία και μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για την αντίληψη της διοικήσεως στην Αλβανία. Αλλά αν λέμε ομιγέννητο, η κομματική διαδικασία καταδείξει ότι έχετε διαπράξει αδίκημα, ως δήμαρχος επιστρέφετε στις φυλακές. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω δηλαδή είσαστε πλήρως, πώς να το πω, σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, με στη λογική του. Ασφαλώς έτσι είναι, όπως θα λέτε. Εγώ μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, αφού δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, θεωρούμε ότι είμαι αθώος. Ελπίζω σε μια δίκαιη δίκη, με ένα, το βασικό είναι δεν μόνο αρχιστός δήμαρχος, το βασικό για μένα, αλλά και για τη δημοκρατία, είναι να τύχω μια δίκαιη δίκη. Κάτι που αμφιβάλλω. Ελπίζω ότι θα έχω μια δίκαιη δίκη. Αυτό που η παράθωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το άρθρο 8 της σύμβασης του ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου, έχει στερήσει, είναι το στερεί από μένα το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγειν. Στερεί από το λαό της Χιμάρας να εκφραστούν. Και αυτό το δικαίωμα είναι μεγαλύτερο από την επικοινωνία που έχω εγώ, αν βγω έξω να διαπράξω το ίδιο αδίκημα που δεν μπορώ να το διαπράξω γιατί δεν έχουμε εκλογές. Ας υποθέσουμε ότι το έχω κάνει. Είναι μια παραβίαση που δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια. Ο τρίτος μάρτυρας, η δίκη σας, η κεντρική δίκη διεκόπη, γιατί είναι δύο δίκες. Το εξηγώ άλλη μια φορά στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν. Η μία δίκη είναι το κύριο θέμα, αυτό για το οποίο κατηγορείστε, περί της δολοδοκίας ψηφοφόρου.
Και η άλλη είναι η δίκη αναφορικώς με το αίτημά σας να ορκιστείτε δήμαρχος από την ώρα που είστε εκλεγμένος δήμαρχος. Έχετε την αίσθηση, πρώτα απ' όλα πριν πάω στο ερώτημα που αφορά στην κυρία Δίκη, έχετε την αίσθηση ότι ο κύριος Ράμα δεν θέλει, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας δεν θέλει να ορκιστείτε δήμαρχος, δεν σας θέλει δήμαρχο Χυμάρας παρότι έχετε εκλεγεί, κύριε Μπελέρη? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν με θέλει δήμαρχο Χυμάρας, γιατί όπως ξέρετε ξεκίνησε τις επιθέσεις του εναντίον μου μια εβδομάδα όταν κατάλαβε ότι χάνει. Δεν με θέλει γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεκινήσει μια υποτίθεται ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου με τρόπους και με μεθόδους που δεν έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Υπάρχουν και αποδείξεις ότι οι άνθρωποι κοντά του, είτε επιχειρηματίες είτε και πολιτικοί, έχουν υφαρπάξει περιουσίες με πλαστογραφημένα χαρτιά και κάνουν τους στρατηγικούς επενδυτές. Οι στρατηγικοί επενδυτές, ο νόμος για τους στρατηγικούς επενδυτές είχε γίνει να προσεγγίσει ξένα κεφάλαια. Κατηγορηματικά θέλω να πω σε εσάς και στους ακροατές σας, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ ξένο κεφάλαιο σε αυτή την ανάπτυξη. Υπάρχουν τα μαύρα χρήματα από το οργανωμένο έγκλημα και τα μαύρα χρήματα από τη διαφθορά του κρατικού μηχανισμού. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών πιάστηκε με τα πράσα στο χέρι να κλέβει ένα χωράφι στη Χυμάρα και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αποδεδειγμένες. Θέλω να σας πω, κύριε Ρωσά, είναι αποδεδειγμένα σε δικαστήριο. Άνθρωπος ο οποίος έχει πεθάνει το 1996, το 2018 του εγγράψαν ένα χωράφι, τον ζωντανέψανε, πουλήσαν το χωράφι και τον ξαναπεθάνανε. Καταλαβαίνετε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Και για το πόσο βαθιά είναι η διαφθορά, κύριε Μπελέρη. Έτσι. Και η δικαιοσύνη και η διαφθορά, δυστυχώς. Παρά το γεγονός ότι. Εδώ είναι το οξύμορο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πιστεύει, δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα σε έλλειψη κράτης δικαίου, θέλει να πιστεύει ότι θα το λύσει η καινούργια δικαιοσύνη, κάνοντας, νομίζω, τέτοιες παραβιάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι χειρότερα από την παλιά. Ναι. Το ανέχονται. Και σας είπα, το ανέχονται για δικά τους συμφέροντα. Ναι. Τώρα, στην κύρια Δίκη ψάχνουν ακόμη τον τρίτο μάρτυρα. Ο πρώτος μάρτυρας είναι αυτός που δήλωσε ότι χρηματίστηκε από την αστυνομία για να κάνει την κατάθεσή του. Ένα. Δεύτερος μάρτυρας είναι ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος πήρε καλύτερη μετάθεση. Και ο τρίτος μάρτυρας είναι ο αδελφός του πρώτου, που έχει χρηματιστεί από την αστυνομία. Κατά δήλωσή του δηλαδή έχει χρηματιστεί, το ίδιο το έχει πει. Τον οποίο αναζητούν και τώρα διεκόπη δίκη για να τον βρουν. Ναι, είναι ο τρίτος μάρτυρας, ο οποίος τον έφερε εισαγγελία, έχει δώσει δύο καταθέσεις. Έχει δώσει κατάθεση στις 14 Μαΐου, ακριβώς δύο μέρες μετά την ημέρα που συνέλαβαν, και έχει πει Α, έχει δώσει και κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας μετά από ένα μήνα και έχει πει Β. Ενώ την πρώτη φορά είπε ότι δεν έχω καμία σχέση, δεν ξέρω τίποτα, και ο κύριος Μπελέρης είναι άνθρωπος που βοηθούσε στην οικογένειά μας και δεν έχει σχέση, μετά από πιέσεις, μετά από ένα μήνα, άλλαξε την κατάθεσή του και τώρα και η εισαγγελία και η δικηγόρη μου τον θέλουν στο ακροατήριο, έτσι ώστε να έρθει να πει ποια είναι η αλήθεια και τι πιέση έχει δεχτεί. Επειδή όπως έγινε με τους δύο πρώτους μάρτυρες, στο ακροατήριο φάνηκε η γύμνια και η καθοδήγηση των μαρτύρων, η αστυνομία και η εισαγγελία τώρα τον κρύβουν. Μάλιστα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι από το σύστημα τίμης αυτό το διασυνοριακό φαίνεται να είναι στη χώρα, η εισαγγελία. Είπε όχι, είναι στη χώρα, έχει φύγει, ότι είναι μάλλον είναι στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι παραμένει στη χώρα και ενώ το δικαστήριο έχει διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, η αστυνομία ρωτήθηκε να τον φέρει. Με σκοπό να μην αποκαλυφθεί ότι και αυτός είναι ένας μάρτυρας καθοδηγούμενος από την αστυνομία και από τα συμφέροντα που θέλουν να με κρατούν στη φυλακή. Το ειδικό σας ακμαίο, έτσι κύριε Μπελέρη, κρατάτε γερά. Είμαι μια χαρά γιατί θεωρώ ότι είμαι αθώος, ότι δεν έχω κάνει κάτι επιλήψιμο. Είναι, θέλω να σας πω, ότι είμαι συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου, όχι μόνο το χειμαριτών, αλλά το σύνδεμο των εργοτών και μαθαίνω και μπορώ και παραδοχώ όσο πραγματικό και τα μέσα από την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό ότι όταν φτάνει τελευταία ώρα ως Έλληνες συσπηρωνόμαστε, αυτή την αγάπη την εισπράττει και μου δίνει δύναμη να μπορώ να είμαι ήρεμος, ψύχραιμος και να περιμένω ότι η αναβάθμιση του γεωπολιτικού
του γεωπολιτικού χώρου της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Η θυσία του ελληνικού λαού να εξοπλίσει και να γίνεται μια χώρα ευρωπαϊκή και σταθερή θα έγινε δέχοση και για μας τον προσβλητικό ελληνισμό. Γνωρίζετε κύριε Μπελέρη ότι είστε το πρόσωπο εκείνο πάνω στο οποίο καθορίζεται επί της ουσίας το σύγχρονο πρόσωπο της Αλβανίας με τα χαρακτηριστικά αυτά που είπαμε για την αλβανική δικαιοσύνη. Στο πρόσωπό σας δοκιμάζονται προσφάτως και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις, αλλά δοκιμάζεται επί της ουσίας και το πρόκριμα της Αλβανίας για το αν θα ενταχθεί ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βαρουσάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Μεταξύ των δύο λαών υπάρχουν τεράστιοι δεσμοί. Υπάρχει η ελληνική εθνική μειονότητα που ζει στην Ελλάδα και υπάρχουν και οι μετανάστες, οι Αλβανοί, στην ελληνική εθνική μειονότητα που ζει στην Ελλάδα και οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια αυτοί οι δεσμοί έχουν αυξηθεί. Οι οποίοι μάλιστα μετανάστες, οι οποίοι μάλιστα Αλβανοί μετανάστες και Μπελέρη, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι πλήρως στην ελληνική κοινωνία, τα ίδια τα παιδιά τους παίρνουν πολλές, σε πολλές περιπτώσεις την ηθαγένεια, υπηρετούν στον ελληνικό στρατό κτλ. Δηλαδή όντως έχουν ριζωθεί καλά τα πράγματα, είναι γεγονός. Τώρα η πολιτική ηγεσία, η παρούσα είναι αυτή η οποία χαλάει όλη την ιστορία, θα έλεγα. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία είναι σχεδόν πλήρης. Υπάρχουν Αλβανοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν στα σώματα ασφαλείας, υπάρχουν στο στρατό. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, σήμερα είναι εθνική γιορτή της Αλβανίας και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας θα γιορτάσουν την εθνική του γιορτή, όπως εδώ που την παραδοχώ. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για προσωπικά συμφέροντα, για έναν προσωπικό εγωισμό, κύριο Ράμα. Όλο αυτό το κλίμα θέλει να το δυναμικήσει. Το ποιο είναι συμφέροντά του, γιατί το κάνει, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω το κάνει γιατί είναι κακομαθημένος. Είναι ένας σύγχρονος, υποτίθεται καλλιτέχνης και άνθρωπος, ο οποίος έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική ότι η χώρα κάτι που δεν συμβαίνει. Το τι κάνει η συνεδόν αντιπολίτευση και το πόσες αδικίες και τι μέτρα έχει πάρει εναντίον αυτού του λαού, δεν λέγεται. Και κανείς δεν μιλάει. Πάντως με πείσμα και με αιμονές. Πολιτική δεν γίνεται, κύριε Μπελέρη. Αυτό. Δυστυχώς. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε. Ολόψυχα, φαντάζομαι, το σύνολο των Ελλήνων και των Ελλήνων. Καλή δύναμη, κρατηθείτε. Είμαι εδώ με τον γιο σας, τον Πέτρο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήρθε για να έχουμε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση αυτό το πρωινό. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να ζητήσω και συγγνώμη τώρα που σας έχω κατά πρόσωπο απέναντί μου. Όταν μου τηλεφωνήσατε 10 μέρες πριν από τις πρώτες εκλογές του Μαΐου, μου είπατε ότι έχουμε και εδώ εκλογές. Δυστυχώς είχα έναν οριμαγδό, υποψηφιότητων για να βγάλω και σας αδίκησα, κύριε Μπελέρη, και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Όλα είναι κατανοητά. Καταλαβαίνω ότι οι εκλογές εντός της χώρας είναι πολύ πιο. Όχι, ήταν λάθος μου, Ήταν μεγάλο μου λάθος. Που δεν σας έδωσα χώρο. Να είστε καλή σήμερα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Μπελέρη, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλές αντοχές και τις ευχές όλων μας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Φρέντι Μπελέρη.